Καλό. Sorry, μου ρε. We can do that. Πού είναι ο Ιησούς Χριστός? Μαλάκα. Πάμε με τον Χριστό και έτσι. Δεν μου έχει πλατήσει καλά και έτσι. Πολύ και έτσι λέω. Μας βλέπει σίγουρα τώρα αυτός. Ναι, ρε, είμαστε πολύ κοντά τώρα. Σου λέει τι είναι αυτή, ρε, μαλάκα. Πρώτη φορά ανέβαινα εδώ πέρα, δεν μάξει. Ναι, τόσο αυτός ήταν ήσυχος, μαλάκα, μια χαρά ήταν. Ξαφνικά ήρθαν κάποιοι intruders, μαλάκα. Του λέει μια φωτίτσα πλησιάζει από μακριά να μεγαλώνει. Σιγά σιγά, δεν θέλω καλό. Το μικρό γίνεται μεγάλο. Να του μπροστά, τον βλέπει. Κάτσε να του μιλήσουμε. Please don't kill me. Please don't kill me. Hello. Hello. Please don't kill me. Μην με το πεθύσεις. The king is dead. Hello. Hello. Αυτός είναι ο king, ρε μαλακά. Ξέρω την πουστά φωνή του. Hello. Hello. Hello there. Holster your weapon, please. Τι έβγαλε. Μην του μιλήσεις. Μια σταλιά, γιατί τι έβγαλε. Το όπλο μαλακά είναι πιο ψηλό από αυτόν. Lord Seximon. Αυτός είναι ο βασιλιάς, να το. Lord Seximon. Βάλτε. Χίστον, χίστον! Get back here, bitch! We could, like... Get out, out! You guys... No, πρέπει να το γράψω. We're friendly. I'm a new king! Lion King. We friends, we nice. Φύγετε μου νόμπα να θέλουν θέση μαλάκα στο... στο δημόσιο. Ωραία, έτσι. Είμαστε βασιλιάδες, Χριστό. BGL Dominion. Domination. Μπράβο, Λέα. Ask you my time. Τάξη 100. Θα το βάλω στο 20%. Πάρτα! Ω, βαράει αυτός! Run, run, Alex, run! Alex! Alex, σε χαμίσω! Σαν το μουρνί, παιδε! Με τη φεύγει στο εγκυμασμό το θρόνο. Το midget κοίτα, βρε μαλάκα. We will take back the throne, you dicks. We will take back the throne, λέει. Τι μαλάκι, παιδιά. Σαν την ομάδα που λεγόταν στα Pokemon. Δεν θυμάμαι πως δεν παίζω. Ωραία, την κάνουμε παιδιά που έλεγε, μαλάκα. Ναι, σαν την ομάδα. Πώς έχω αυτή η ομάδα, κάτι μου σπάσει το κεφάλι. Α, Ηλία! Με πέτυχε που στις. Κάμα το σόι τώρα. Ενώ... Α, γλιστράει που στις. I'm gonna fuck your soy now. Μπορεί να σε χτυπήσω κιόλας. Με πέτυχε που στις. Alex, jump off the bridge into the water. Λέει, πήγα από τη γέφυρα, λέει, στο νερό. Το κατάλαβα κι εγώ. Πώς φάνηκε. Δεν το λέω γιατί τον κόσμο μας λέει που δεν ξέρει αγγλικά το λέω, μαλάκα. Πήδηξαν τα μουνόπανα, πήδηξαν στη θάλασσα, Ηλία. Ο ένας πήδηξε, αλλά τον κυνηγάω, τον κοντό τον κυνηγάω εγώ, τον Ντάλτον. Κάνω το σπιτάκι σου, Τζο. Πήδηξε το αρχίδι κι αυτό. Πήδηξε κι αυτός. Πήδα από κατ' αρχίδι. Bye bye, you dicks. Bye bye, you dicks. Τώρα φταίω να πήδηξε ο μάζι της μαλάκα εδώ κάτω. Δεν πέθανε. Έκανε ένα πλίτς. Θες να πηδήξουμε και εμείς οι δίκοι κάτω. Πάμε, μαλάκα. Πάμε πάνω, όχι, όχι, πάμε πάνω. Εγώ πήδηξα τώρα. Πήδηξες τώρα. Ναι. Μαλάκα! Πάμε στο θρόνο. Έχουμε δουλειές να κάνουμε. Καλησπέρα κύριε στην κύριε Μπουλό Γκέιμινγκ Λαμπ εδώ και σήμερα παίζουμε Reign of Kings μαζί μου έχω τον Χρήστο. Καλησπέρα και από εμένα, Reign of Kings εδώ. Δεν είμαι αυτός, αλλά... Reign of Kings, lol. Λοιπόν παιδιά, σήμερα παίζουμε Reign of Kings, ένα καινούριο παιχνιδάκι σχεδόν, σχεδόν περίπου. Είναι φοβερό, είναι σε στυλ Minecraft αλλά σε πιο καλά γραφικά και σε medieval εποχή. Δηλαδή φτιάχνει, ξέρω, κάστρα, είναι σε παλιά εποχή. Είναι roleplay, παίζουμε σε roleplay server εμείς. Δεν έχει server το παιχνίδι. Εγώ μπαίνω, μαλακίζομαι κλπ. Έχει κανόνες, δηλαδή παίζουμε βάση κανόνων εμείς εδώ. Επειδή μπαίνω πρώτη φορά στο server, πρέπει να φτιάξουμε banner δικό μας. Επίσης, να μην πω στο server είναι whitelist private και μπαίνουν μόνο όσοι κάνουν application. Είπα πριν, είναι roleplay. Τέλος πάντων. Εντάξει, roleplay δεν σημαίνει κάτι, έχουμε και public. Καλώς. Και φτιάχνουμε επίσης και παίχτη. Στο παιχνίδι το συγκεκριμένο θα ονομάζομαι. King. Παλαιολόγος.
Παραβολία. Και να φτιάξουμε λίγο το σωματάκι μας. Τέλος πάντων, θα φτιάξω εγώ το σώμα μου εκεί πέρα και θα σας μιλήσω σε λίγο. Θα σας μιλήσω σε λίγο, σας βάζετε σε λίγο τιμωρία τώρα. Αλλά μόνο. Θα πούμε σε λίγο. Οπότε, αφού λοιπόν τελειώσαμε να φτιάχνουμε τους παίχτες μας, Χρήστο. Ναι, και εγώ τελείωσα. Done. Και yes. Λοιπόν. Και είναι ανοιχτά, δεν έχουμε εξηγήσει από το παιχνίδι τίποτα. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο άχρηστοι και οι δύο. Παίζουμε σε ένα σοβαρό σερβερ. Λοιπόν, αριστερά μας βλέπουμε καταρχάς το χάρτη με το που μπαίνουμε ένα βουνό το οποίο μοιάζει με ένα βασιλιά. Λοιπόν, αυτό το βουνό ήταν μόνο του, αλλά μετά από χρόνια, ας πούμε, φτιάχτηκε πάνω και ένας πύργος που μοιάζει με κεφάλι και ένα σπαθί που είναι η γέφυρα και πάσα πάνω. Αυτό θα σα σύλλογικά. Εγώ είμαι. Σερ Γκουντέριους. Έχουμε βάλει roleplay ονόματα και οι δύο. Είναι αυτές που έχεις μαλάκα. Σαν χόμπι τη είσαι ρε μαλάκα. Μαλάκα πόσο κοντός, σου κάνω κεφάλι. Μου κάνω κεφάλι. Βλέποντα μου ρε μουνί, σας σκίσω. Μαλάκα κοίτα πόσο τίποτα έχω βάλει, έχω μεγάλα πόδια και έχω γεπατούσες. Πώς και έχει, βλέπω και αριστερά ένα σπίτι, λέει, μια βάση κάποιοι χτίζουν εκεί πέρα. Πρέπει να παίζουμε ρεπλέ. Βάτσε ποδάρε στο τιμούρι μου. Ηλίθεια. Μάκλε, τσιά, βάζε από αυτό, πέθανε. Μου το κάνει μαλάκα αυτό. Λοιπόν, όπως έλεγα πριν, πρέπει επειδή αρχίζει και νυχτώνει να βρούμε πρώτο κατάλημα. Χρήστο, ακολούθησέ μου. Μπράβο, πάρε ένα δευλό. Όπως βλέπετε, μας αρχίζει το inventory. Το inventory σας είναι αυτό εδώ και το equipment που έχετε πάνω σας είναι αυτό εδώ. Δηλαδή θα φοράτε. Προς το πάνω σας αρχίζει το παιχνίδι με δύο δαυλούς. Ένα σιγκάκι. Ένα driftwood club, δηλαδή με ένα ξύλο στην ουσία. Σαρόπαλο, το οποίο κάνει 5 damage. Και τρία bandages, στα οποία τα χρησιμοποιείτε σε αγάλματώσεις κλπ. Επειδή είναι πολύ επικίνδυνο να μπούμε μέσα. Και όταν λέω μέσα, εννοώ μέσα στο νησί γενικότερα, γιατί νησί είναι τεράστιο νησί. Έχει λύκους, έχει αρκούδες, έχει κλπ. Να βρούμε λίγα πράγματα πριν αρχίσουμε. Βέτρο. Όπως το ξύλο κλπ. Πολύ βασικό σε αυτό το παιχνίδι, κυρίες και κύριοι, είναι το flax, το οποίο είναι αυτό που μαζεύω τώρα. Με το οποίο το χρησιμοποιείτε για να δέσετε, ξέρω εγώ, την πέτρα με το ξύλο για να φτιαχτεί ένα. Τι παράδειγμα να κάνω τώρα. Ένα όπλο, αυτό το stone hatch, το οποίο είναι τα αρχικά, θα βλέπουμε όλα τα αρχικά, δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε ένα bench, το οποίο είναι αυτό εδώ. Crafting table, ναι. Ένα crafting table, workbench λένε, είναι στο σημείο παιχνίδι, στο πέντε παιχνίδι. Όσο το κάνετε upgrade λοιπόν αυτό εδώ, βγαίνουν νέα όπλα, βγαίνουν πιο εξελιγμένα υλικά, όπως το παράδειγμα, χωρίς bench μπορούμε να φτιάξουμε μέχρι αυτό εδώ. Spruce Branches Block, δηλαδή από φύλλα, μπλοκάκι από φύλλα. Δεν έχω τέτοιο σκοπό εγώ με τον αδερφό μου. Για το μαξιά δεν σε βλέπω. Έλα, δεν τόσο είναι. Βάλε μου λίγο στον κύρτα μου. Τα μούρα εδώ έχει μούρα, μπορεί να βάλουμε. Δεν έχει. Τα έχουμε πάρει. Κάτι αυτό θα. Και παίζει ένα πολύ μετά από την χαμηλά σου λίγο. Αχ, τι ωραία ησυχία τώρα. Φοβερή ησυχία. Λοιπόν, κόψε λίγο ξύλο εδώ. Έχω κόψει και το ξύλο. Προ το παρόν, το μόνο που καταφέρουμε είναι να παίρνουμε σιγά σιγά ξύλο με το συγκεκριμένο. Παιδιά, μην το βλέπετε, κάποια στιγμή το ξύλο θα πέσει. Νομίζω ότι το δέντρο έπεσε, ορίστε έπεσε, το κοπανάει. Απλά με τα συγκεκριμένα υλικά δεν παίρνουμε πολύ ξύλο επειδή το περισσότερο διαλύεται. Δηλαδή δεν είναι αυτό το εργαλείο που κρατάμε επίσης, για να κόβει ξύλα. Δεν ξέρω αν εξήγησε για τους βασιλιάδες, αλλά σε εκείνο το ψηλό κάστρο που δείχνει ο Ηλίας πριν υπάρχουν βασιλιάδες, ένας βασικά βασιλιάς, ο οποίος είναι admin ή οποιοδήποτε. Δεν ξέρω τώρα σε αυτή την παρούσα φάση ποιος είναι. Βλέπετε τώρα κάτω από το wood που λέει 57 κλπ. Μείον ένα wood. Αυτό είναι ο φόρος. Αυτό είναι ο φόρος που πληρώνεις αν είσαι βασιλιάς. Όχι. Όπα. Δεν το πληρώνεις αν είσαι βασιλιάς. Είναι ο φόρος που παίρνεις αν είσαι βασιλιάς. Και πρέπει να κάνει πρώτα το βασιλιάς με το ξύλο που κόβουμε. Είναι καλό βασιλιάς αυτός εδώ, γιατί έχει βάλει χαμηλούς φόρους. Έχει βάλει 1% νομίζω, δεν ξέρω, έτσι το νιώθω. Δεν ξέρω, έτσι βλέπω. Είναι καλός. Ότι πας αυτός. Ωραία. Είναι πολύ καλό φυσικά. Στα 100 σου παίρνει το ένα σε τέτοια φάση. Νομίζω να έτσι πάει. Σκοπός εμένα για τον Χρήστο βασικά κάποια στιγμή είναι να γίνουν βασιλιάδες. Προς το παρόν όλοι είναι πολύ καλά εξελιγμένοι γύρω-γύρω, έχουν τις βάσεις τους, έχουν τα σπίτια τους. Εμείς μπαίνουμε στην ουσία σε ένα θέρμα που όλοι είναι φτιαγμένοι. Και μέσα από την αφάνεια θα θέλουμε να φτάσουμε στην κορυφή. Έτσι. Και θα μας κάνετε παρέγγιση μαζί σε αυτό. Φλαξ! Φάρε τα φλαξ. Κάνε μου invite στο guild αν μπορείς. Να σου κάνω invite στο guild, ναι. Κάτσε να σου. Κάνω invite στο guild. Στα πόδια μας αρέσουν, ναι. Ωραία. Μαλάκα, τι έκανες έτσι. Δεν ξέρω, για να φαίνομαι, είμαι εγώ. Κι έτσι. Αφού θα είσαι στο guild, γιατί να. Τέλος πάντων. Κάνε με family, ναι. Γκαντέριους, λέγεσαι. Γκουντέριους. Γκαντέριους. Ναι, λάθος, Γκαντέριους. Λοιπόν, μπήκες. Guild.
Έχω μπει, αλλά κάναμε. Σε κάνω family. Είμαστε και family, οπότε ταιριάζει. Είμαστε και family, ναι. Λοιπόν, πόσο ξύλο έχουμε. Καλό είναι αρχικά το ξύλο σας να το κάνετε craft σε javelin, δηλαδή σε ακόντια. Γιατί όπως είπα πριν, υπάρχουν λύκοι, υπάρχουν αρκούδες κλπ. Και είναι πολύ καλό να έχετε πάνω σας τέτοια. Επίσης, εντάξει, και παίχτες μπορείτε να βρείτε και μπορεί να χρειαστεί να τους σκοτώσετε αν δεν είναι φιλικοί. Εμείς παίζουμε σε roleplay, οπότε δεν είναι μεγάλο θέμα αυτό. Αν και υπάρχουν και εχθρικοί άνθρωποι. Καλό, θα υπάρχουν και μη πω τώρα, αλλά. Υπάρχουν πάντα οι μαλάκες. Ξημερώνει νομίζω, αυτό είναι πολύ καλό. Ναι, γιατί αν να ξημερώσει να συνεχίσουμε, γιατί τώρα είμαστε στο δάσος με αυτό το. Ελπίζω μόνο να βλέπετε. Ελπίζω μόνο να βλέπετε. Λοιπόν, ανέβασα λίγο το brightness, γιατί μάλλον δεν βλέπατε τόσο καλά. Παιδιά, το έχω βάλει στο full, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο. Sorry, deal with it. Χθες το προχωράμε λίγο πιο μέσα. Είμαι στο ψηλά εδώ. Εδώ όμω. Δεν βρήκα τίποτα φράουλε, δε μαλάκα. Φράουλ, μπέρι, όχι, δεν βρήκα. Έχει γουίτα εδώ. Άτε. Άτε. Ωραία, οπότε πήραμε τι πρώτε τέσσερι. Οπότε κάτσε να τι φάω όλε εγώ ρε μαλάκα τώρα γιατί πεινάω. Φάτε μόλι σιγά. Θα βρούμε κι άλλα πιο αγχώνε. Έχω μεγάλα πόδια εγώ που να βρατά. Βλέπω σπίτι και κάτω ρε μαλάκα. Πάμε στο σπίτι. Να κάνουμε τι όμως. Δεν με πιανού είναι. Δεν έχουμε και δάδα. Βγάλε το ταβλό σου. Θα σκοπήσουμε λίγο. Δεν χρειάζεται εδώ το ταβλό μου ακόμα. Δεν φαίνεται στο recording, αυτό σου λέω βγάλε το ταβλό έξω. Μόνο για το recording. Μόνο για το. Ποτέ το πέντε δεν μάλλον. Δεν έχει πιο κουμπί. Α το βρέχει κιόλα. Βρέχει, ποτέ δεν το λέει. Αυτό έγινε ένα ωραίο σπίτι. Α το κάνουμε με την ευελιά. Επίσης θα πάμε και σε ένα λόφο που ξέρω, να σημαίνω σε μία κοινωνία. Έτσι. Που βρίσκεις πολύ φλάξ. Θέλουμε να μαζίσουμε πάρα πολύ, για να μην θέλεις να ψάξουμε. Α, και το οποίο βασικό πιστεύω είναι το φαγί. Το φαγί. 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 Δεν το παίρνεις το hashtag. Τι να κάνουμε εκεί, ρε Χρήστο. Τι, για να το πάρουμε. Κάνει τα λίγο λεπτά τα παιδιά, τα παιδιά έχουμε κάνει. Speedsters. Χρήστο, πάρε τις πέντες που θα μου Thanks. Άρα τα φαντώ, αλλά thanks. Έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά, παιδιά. Μην το κλειδωμένο αυτό το γυμνό. Όχι, μην αρχίσεις να κοπάνε άθεια. Δεν κοπάνε ώρα, δεν είναι αυτοί. Ακόμα, αν και φοβάζει... Κρεβάτι! Το σπάμε, όχι, εντάξει. Δεν είναι δικό μας αυτό το δουλειά, το δώσουμε. Το έχει κι άλλα, μούρα, θα πάρουμε. Λοιπόν, το φάμε μου. Έχει κοτόπουλα, χρυσό. Ναι, ό,τι έχει πολλά κοτόπουλα που πάμε. Πάμε να σου δώσουμε ένα κοτόπουλάκι. Φωτιά για να ψήσουμε, τέλειο. Και δεν θα ψήσουμε τώρα, θα το πάρουμε λίγο στο παρόν. Θέλουμε να κοινωθούμε να το πούμε θα κάνουμε. Τι παίρνει. Πάμε την δεξιά κότα εσύ. Πού πέρασε νομίζω. Εδώ το μου κοτόπουλο. Δεν πεθαίνει. Δεν μπορώ να το πετύχω. Λοιπόν, όταν σκοτώνουν σε ζώα. Θα κοπανάτε συνεχώς, θα γίνει μπλάζ, θα γίνει φλάξ, θα γίνει μόνο που τα σκοτώσω δεν είναι τα φτερά. Τα φτερά χρησιμοποιούνται στο να φτιάξετε βέλη, κλασικά όπως στο Minecraft. Αλλά επίσης φτιάχνετε και κρεβάτια. Ναι, όντως. Δυνατά κρεβάτια. Δυνατά. Απλά καλά κρεβάτια μπορείτε να κοιμάστε, ρε παιδί μου, σαν άνθρωποι. Λοιπόν, ξημερώνει κιόλας. Ναι, αυτό θα λέω. Είναι τούμπανο. Φλέκει τέλειο βασίλεμα, έτσι. Βασικά δεν βασιλεύει, τώρα δει. Βασικά δεν βασιλεύει, δίκιο έχεις. Βασικά δει, ρε. Ναι, δηλαδή. Ναι, εκεί πέρα που είναι ο Πάπαρος. Ο Βασιλιάς, ναι. Βασιλιάς. Αργιόλης. Πάμε εκεί πέρα κοντά στο Βασίλειο να λουτάρουμε λίγο. Θα έχει κάτι εκεί πέρα κοντά. Να λουτάρουμε λίγο, ναι, λογικά. Σπιταρό είναι αυτό εδώ, έτσι. Εδώ στην περιοχή έχουν φτιάξει σπίτια, όπως βλέπετε. Είναι κάποιας ομάδας. Αυτό μπορεί να είναι φούρνος, μπορεί να είναι σπίτι κάποιον. Έχει πέσει δουλειά γενικότερα. Έχει πέσει πολλή δουλειά εδώ. Οπότε πάμε λίγο πιο κοντά στην πεδιάδα να βρούμε το flax, το οποίο είπα θα το χρησιμοποιήσουμε πολύ. Έχω 36 μόνο δυστυχώς πάνω μου. 36 flax έχεις. 36 flax, ναι. Θέλω 15 και έχω 14, ρε φιλέ. Επίσης να μαζέψουμε και λίγο πέτρα, γιατί όπως είπα πριν θέλω να φτιάξω το stone axe, το οποίο έχω ναι, και εγώ. Εδώ νόμιζα ότι το είχαν σκάψει παλιά, μπορεί να το έχουν σκάψει και τώρα, δεν ξέρω τι έχουν κάνει τα παιδιά. Εδώ πάει να γίνει ένα πολύ ωραίο καστράκι. Oh. Έχουν πέσει ύλες εδώ. Έχει πέσει, ναι, έχει πέσει πολλή δουλειά. Από ό,τι φαίνεται. Πες το μαζέψε φλαξ. Για να το πάρω εγώ. Αφού λοιπόν μαζέψαμε μερικά υλικά εγώ με τον Χρήστο, είναι νομίζω καιρός να φτιάξουμε λίγα εργαλεία.
Τα πρώτα εργαλεία που θα φτιάξουμε θα είναι αυτά που είπα πριν, όπως είναι αυτό εδώ, το stone hatchet, για να βγάζουμε ξύλο γρήγορα. Το οποίο θα αντικαταστήσει την παπαριά αυτή εδώ, το Driftwood Club, λέγεται Club, λέγεται Club. Club. Νομίζω Club, Club λέγεται. Club, ναι. Και θέλω και ένα stone pickaxe για να κόψουμε πέτρα γρήγορα, iron γρήγορα. Αλλά μου λείπει ξύλο, οπότε πάω να κόψω λίγο ξύλο με το... αυτό που απέκτησα τέλος πάντων, αυτό που κράφταρα, το stone hatchet. Και δεύτερα τώρα πόσο γρήγορα, μα πόσο γρήγορα κόβει, έτσι. Ενώ πριν μας έφυγε ο κόλλος για να κόψουμε τα πάντα. Κάνω και εγώ ένα. Λοιπόν. Κόβουμε το ίδιο δέντρο. Κόψε το ίδιο δέντρο, να πέστε γρήγορα. Βασικά πήγαινε μάζεψε φλάξες, είχε πίσω σου πολύ φλάξ. Θα πάω, αλλά πάρουμε αυτήν την αρχιδιά. Τσάλ, χωρίς να πέσει, μπορούμε να το πάρουμε χωρίς να πέσει. Γρήγορα! Ας το έξω. Να πετύχεις, ρε. Στη διασύνη μας. Δικό μου το last hit. Έχει flax, δίκιο έχεις. Σου λέω, έχει flax. Λοιπόν, και να φτιάξω κι εγώ εδώ μία stone. Καταρχάς, ό,τι χρειάζεται το κάθε item σας λέει από κάτω ακριβώς και εγώ θέλει flax, θέλει good, θέλει stone. Οπότε το κάνουμε craft. Και το βάζουμε, ξέρω εγώ, στο 5 γιατί με το 5 κάνω recording. Και θα φάμε τρουμπούκι. Οπότε και ένας αγαπητός φίλος. Είχε από εκεί flax, flax, αλλά βαριά μου πάντα πάρα. Έχει πάρα πολλά, ναι, πάμε να τα σηκώσουμε λίγο. Και... εντάξει, δεν έχουμε ούτε πολύ φαΐ ούτε τίποτα. Είπα προς το παρόν βρίσκουμε αυτές τις ύλες, το flax που χρειάζεται πριν φτάσουμε σε σταθερή βάση. Και ξέρω μια περιοχή στα βουνά που είχαμε δοκιμάσει σε ένα public server. Και θα πάμε να τσεκάρουμε γενικότερα αν είναι διαθέσιμη εδώ, αν την έχει κατακτήσει κανείς, αν είναι ελεύθερη τέλος πάντων. Και θα την πάρει κάποιος, ρε. Ωπα, lag. Και θα. Τι λέω, ρε μαλάκα. Με μπερδεύεις. Εγώ, ο Μούρα, πάντα πάρα. Τα λέμε. Είσαι μαυρομούρης. Μαύρο μαλάκα. Εκεί, τέλος πάντων. Παιδιά, βλέπω κάτι τυπάδες εκεί πέρα κάτω, ε. Δεν είσαι ο μόνος. Πόσο ανοίγει. Δεν είμαστε τόσο μόνοι μας. Θα μας μιλήσουν λογικά, θα μας μιλήσουν τώρα αυτοί. Και. Τη γαμίσαμε. Περίμενε λίγο να πάρω πέτρα και. Για πρόσεξε τώρα, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Όχι, δεν είναι παίχτες, τον είναι τέρας. Τέρας είναι, μείνε μακριά του φίλε. Μείνε μαλγουέρ. Κριστόφερ. Νομίζω είναι και τα δύο τέρατα, νομίζω. Όχι, το άλλο νομίζω είναι. Δεν το είδα το άλλο βασικά. Και τα δύο τέρατα είναι. Δεν νομίζω το άλλο. Πάντως είχε ένα παίχτη, βλέπω τρία πράγματα και ο άλλος είναι παίχτη σίγουρα. Ένας παίχτης είναι, παίζει να είναι ένας παίχτης. Νομίζω αυτή είναι η καταραμένη πόλη, μην πάμε κοντά. Το Village παίζει να είναι εδώ πέρα, δεν είναι. Ναι, είναι καταραμένη πόλη αυτή εδώ. Πάμε στο λιμέρι μας. Πάμε προς το λιμέρι μας εμείς και θα κόψω λίγο πέτρα που χρειάζεται. Να τσι, εγώ κάτσε. Και κόβουμε και γρήγορα stone τώρα, εντάξει. Δεν είδατε πως την έκοβα πριν τη stone. Αλλά πιστέψτε με πιο γρήγορα, αφού είναι εργαλείο καλό αυτό εδώ. Έχουμε και μερικά μουράκια, κομπλέ. Προς τον παρόν μας στρέφει το δάσος, διότι πάμε και βρίσκουμε... όπα, βάση. Εντάξει, έχει πολλές δασκαλιά εκεί. Και βρίσκουμε μούρα και τρώμε. Είναι αυτό που λέμε μαζεύεις μούρα, για να σε επιδείξουν οι μαύροι. Ή πήρες το θάμνο. Γιατί μου αρέσει το μισό τεμπίδα, το σήκωσε. Και το θάμνο στην πλάτη. Κάτι ακούω, κάτι ακούω, τέλος πάντων. Υπάρχει επίσης και πόσιμο νερό εδώ, Χρυσό. Εγώ να πάρω ένα μπουκάλι και να πάω να φέρουμε νερό. Ό,τι βλέπω είναι αλουνούιδο, γιατί βλέπω ένα κάστρο εκεί πέρα πάνω. Έχουν χτίσει τα παιδιά. Τι θα μας πει, μπιείς, δε. Εδώ αριστερά, που δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνεται. Εδώ αριστερά έχουν κάνει κάτι άλλο, δεν ξέρω τι είναι. Πάρε νερό. Έχουν βάλει τώρα, που θα πάρουμε νερό εδώ πέρα. Έχουμε μπουκάλι ευτυχώς πάνω μας. Θέλω να βάλω μέσα το παγουράκι μου, νερό. Για ψάρι βασικά μπορούμε να έρθουμε, φίλε. Ευχαριστώ μια πάπια πίσω. Το κρυβά. Stop gathering. Stop gathering. Το έψιλον. Τι είναι. Έχει μια πάπια. Πάμε, πιάστε με. Αλλαχ Ακμπάρ. Αλλαχ Ακμπάρ. Καριόλα. Ακότα. Α, πάπια είναι όντως. Πάπια είναι. Σκίστη. Έξι. Έχεις φάλα να πάρεις τα πράγματά της. Ναι, όλα τα έπαιρνα. Μούρα. Να πω, πηγαίνουμε πολύ καλά μπορώ να πω, από φαΐ. Α, δεν είναι και φλάξ καριέ. Φλάξ δεν είναι, ναι. Δεν είναι πολύ πράγμα. Ξύλο έχουμε. Έχω και πρόβατα από κάπου, θα έχουν λογικά πρόβατα οι πάπαροι. Ίσως να είναι και ελεύθερα, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και ελεύθερα, δεν ξέρω. Μα εντάξει, εμάς μας βολεύει. Η μεριά μας θέλουν να είναι καθαρή και σας κάνουν ό,τι θέλουν.
Λοιπόν, βρήκαμε τη μεριά μας. Είναι πολύ καλά εδώ πέρα που έχουμε έρθει. Δεν την έχει πάρει κανείς. Αρχικά σκεφτόμαστε να πάμε εδώ πέρα κάτω που είχε άμμο, αλλά δεξιά, η άμμο δεν θα ήταν καθόλου δυνατό το κάθρο και θα έπεφτε. Οπότε είπαμε να έρθουμε στο βουνό. Δεν είμαστε μόνοι μας, έτσι. Έχουμε γείτονες, ναι. Δεν μπορεί να μαλακά λύκο στο κεφάλι, είναι άνθρωπος. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα λύκο για έναν άνθρωπο. Κάτι κουνιόταν εδώ πέρα, φίλε, το είδα. Κάνα ζώο. Αρκούδα, αρκούδα είναι. Πέρα στην αρκούδα είναι. Τώρα δεν επιτεθούμε στην αρκούδα, στην αρκούδα, πάμε να φύγουμε. Σε επιτεθώ, μαλακά. Μαλακία. Αφού έχω πάρει σπίρ για αυτόν τον λόγο. Όλα τα μορικάρια όλα. Όλα τα μορικάρια. Κάνω κι εγώ σπίρ, κάτσε. Όμορφη βρωμιάρα. Όμορφη βρωμιάρα. Άμορφη βρώμα. Πόσο τα βαράτε, να ξέρετε ότι πάει πιο αργά αυτό, ε. Έλα εδώ. Πήγε πίσω, πήγε πίσω. Τώρα να πεθάνω από την γραμμή σου εγώ. Είσαι ρίξα. Ω, στέ μου. Πέθανε, άδεια, άσχημε, άσχημε. Δεν βλέπω τίποτα. Πού πήγε. Άσχημε. Ένα πουλίδι θέλει. Τα βλέπουμε και λίγο. Λοιπόν, το χαμήλωσα. Να αρχίσουμε να μαζεύουμε ύλες, ευχαριστώ. Βασικά, μιας και έχει νυχτώσει, λέω να αρχίσουμε να το αποφεντούμε ό,τι έχουμε και ξημερώνοντας να βρούμε κι άλλες ύλες. Καλή ιδέα. Αρχικά θα γίνει ένα ξύλο για την πρώτη κατασκευή. Θέλω να σε βοηθήσω με αυτό το δέντρο. Δεν χρειάζεται να έχει μεγάλη βοήθεια να σου πει κάτι. Μην αλεκόψουμε. Γιατί νομίζω ματώνω από αυτή τη στιγμή. Κι εγώ παίζει. Έτσι να βλέπω. Ούτε βασικά το μπάντι σε αυτό το παιχνίδι δεν λειτουργεί μόνο για να σταματήσει αιμορραγία, λειτουργεί για healing. Είναι λες και παίρνεις power of health, πώς λέγεται στο μάγκ. Ναι, το φαρμακείο της φύσης, το φαρμακείο της γειτονίας φύγει. Λόλ. Ωραία, πάει. Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε να τοποθετούμε πράγματα. Να ακολουθούμε τα ταμπλέτια για να... Κάτσε να πάρω τα spears εδώ. Πάρε τα spear τα οποία δεν πέτυχαν. Μπορείτε να πάρετε βασικά από κάτω ό,τι πετάτε. Είναι τούμπανο, είναι καλό αυτό. Και έχει και δεντράκια γύρω-γύρω για ύλες. Βλέπουμε και το βασίλειο από εδώ. Καλή δουλειά. Λοιπόν, μπορούμε να αρχίσουμε λοιπόν. Πού είσαι? Εδώ μεταξύ να κάνω μια παρατήρηση λίγο. Okay. Εδώ μεταξύ όλοι έχουν βάλει το όνομα Ragnar Lothbrok, ξέρω. Αυτή είναι η παρατήρηση. Οκ. Okay. Λοιπόν, να φτιάξουμε εν αρχή ένα crafting table. Crafting, μαλάκα, Minecraft nerd. Ένα. Workbench. Workbench. Νούμπι. Είμαι εγώ νούμπι, ρε. Αρχή. Σαργκουντέρι. Πέντε. Παλαιολόγια. Νεολόγο, μαλάκα, πρέπει να ονομαστώ. Νεολόγο. Νεολόγο, εγώ νέο. Εξω. Δημασίου βρίσκω φτιάξει ένα stone sword, το οποίο να, το, θα το μας βοηθήσει. Ναι, δεν φαίνεται καλά, είναι σκοτάδι, το δείτε το πρωί. Χρήστο, να φτιάξουμε μια φωτιά, να κραφτάρεις μια φωτιά άμα θες να το κουμπίσουμε κάπου. Πώς κρατάς. Εμένα το τέτοιο είναι έτοιμο. Οπότε, για να δούμε. Να το τοποθετήσω κάπου. Τοποθετήσω πέρα στην πέτρα, δίπλα στην πέτρα. Θέλει 60 δευτερόλεπτα, ένα λεπτό. Ναι, βάλω το δίπλα στην πέτρα. Όπα, λολ. What the fuck. Πώς μπήκε έτσι ρε μαλάκα αυτό. Ναι, όντως, τι είναι αυτή. Τι του φταίει, μαλάκα. Σαν το θερόλυτο. Ποιο είναι το θέμα του. Τι θέμα έχει βλέπει ψυχολογικά. Ωραία, εντάξει, το τοποθέτησα κάτω, κομπλέ. Μα ξέρω ποδάρες. Βάλε εδώ πέρα με στη μέση μια φωτιά, ρε Χριστό. Κράφταρε την, ναι. Αυτό κάνω, κάνω crafting φωτιά. Ω! Το δώσε αυτό. Μην χτυπήσει όμω, ε. Το δώσε αυτό, όπως έπεσε. Δεν θέλουμε να έχουμε προβλήματα ακόμα, δεν μπήκαμε. Το δώσε αυτό, όπως έπεσα. Ναι. Να φτιάξουμε και ένα κρεβάτι ο καθένας, ένα stiff bed, γιατί το άλλο το fluffy bed θέλει να έχεις πάνω wool, καλό να έχεις wood, να έχεις feather. Και πιάνει και πολύ χώρο, οπότε εμείς θα πάρουμε προς το πάνω το stiff bed. Μας φαίνονται όλες τις ύλες, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Γιατί απλά μας κάνει, όταν πεθάνετε, όπως και το Minecraft, θα σε κάνει σπόρο στο κρεβάτι σου. Πώς θα βάλουμε τα κρεβάτια, θα βάλουμε εδώ πέρα. Τώρα πέταξε μια φωτιά εδώ. Κοντά στη φωτιά βάλτε. Βάλω εγώ το δικό μου εδώ. Τι φιούλ παίρνει φωτιά. Αριστερά. Ξύλο βάλε. Έχουμε κάτι άλλο. Φύγε από εκεί. Μαλάκι, φωτιά. Καείς.
Εγώ και εγώ ήμουν εσύ τελικά. Εσύ και εγώ ήσουν, απλά για να βλέπουμε. Νομίζω το. Θέλω και εγώ η αλλαγή μέρα με ανήθεια είναι σαν του Minecraft, νομίζω. Ναι, πάει κάπως έτσι δεκάλεπτη νομίζω. Έχει τα ξύλα. Έχει πολύ ξύλο μέσα, ρε. Ναι, κάτσε να το πάρω για το θέλω λίγο. Πήρα εγώ. Εδώ στο μου, γιατί θέλω να κάνω κρεβάτι. Ωραία, θα σου δώσω. Να βάλουμε. Να φτιάχνετε τέτοιο. Βασικά να πάω να κόψω ξύλο, σιγά, πάω να κόψω. Α, πα να κόψει, πήγαινε κόψε. Κάτσε να τοποθετήσουμε λίγο καλύτερα αυτά εδώ. Και να φάμε και λίγα μούρα, γιατί. Έτσι γαμούρα. Πεινάμε, ναι. Κρεβάτι έφτιαξε. Έφτιαξε ένα, πάω να φτιάξω για μένα τώρα. Φτιάξε ένα και για να βάλω την πλάτη φωτιά να ζεστά να μου. Σκατώνε το έφτιαξε, η αλήθεια είναι. Μπράβο, καλή φάση. Κάτσε να φάω εδώ πέρα να γίνω χοντρό. Παιδιά, σε κάποιο επεισόδιο είναι σίγουρο εκεί πέρα πάνω θα πάμε. Και θα είμαστε στρατό. Δεν θα είμαστε μόνο εγώ και ο Χρήστος. Θα μιλήσουμε μέσα στα επεισόδια με κόσμο γύρω μας, με γείτονες, ξέρω εγώ. Και θα μπούμε σε ένα συνδυασμό και θα ανέβουμε εκεί πέρα με πολύ στρατό. Συνδυασμός. Αλλά προς το παρόν απλά περιμένουμε. Συνδυασμό. Σύνδεσμο. Σύνδεσμο. Ωραία. Το κρεβάτι πρέπει να το βάλεις στην άλλη μεριά. Βάλτε το πιο κοντά, βάλτε το πιο οργανωμένο, ρε παιδί μου. Θα το βάλω βασικά δεν θέλουμε οργανωμένο γιατί είναι πρόχειρη καβάντζα τώρα για πρόχειρη κατασκευή, αλλά θα το βάλω δίπλα τη φωτιά εδώ. Να κάνουμε, πώς το λένε, ένα upgrade θέλω το τέτοιο, το οποίο θέλει 55 flags και 90 wood. Να το κάνουμε κατευθείαν upgrade, να μαζέψουμε. Πάρε 40 flags. Πού μου το βέταξες? Εδώ πέρα. Πάω να κόψω λίγο ξύλο. Βοηθάει πολύ, έχουμε 46 flags δηλαδή. Κοίτα εδώ ένα δέντρο χοντρά. Μου σπάνε να κόβω χοντρά δέντρα γιατί σπάνε αργούν, αλλά δίνουν πολύ ξύλο. Ναι. Και κάποια στιγμή να πάμε να φτιάξουμε, να βρούμε iron, γιατί χρειάζεται το iron. Ναι, iron ξέρω που έχει συνήθως. Τώρα βασικά είναι και λίγο random. Ένα πρώτο οίκημα. Λοιπόν, πάμε να βρούμε iron, Χρήστο. Επιτέλους, τώρα που έχει ξημερώσει. Μόνο να θυμόμαστε που είναι το σπίτι μας, Ναι, εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολο να θυμόμαστε που είναι το σπίτι μας. Εντάξει, εγώ έχω και καλό προσανατολισμό, οπότε. Κλάιν. Κι εγώ. Ξέρω μια μεριά που βγάζει iron. Εδώ έχει πολλά berries, ρε φίλε. Πάρα πολλά berries. Πού τα είδες? Εδώ πέρα, κοίτα. Έχουμε και γείτονες, μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Σκάχα έχουμε παντού γείτονες, αλλά... Υπάρχουν, ναι, κοντινή είναι ρε παιδί μου, να είναι κοντά σου. Να κάνουμε ένα μεγάλο guild. Σκοπεύουμε να φέρουμε και τα αδέρφια μας εδώ. Στο συγκεκριμένο. Τα αδέρφια μας, έχουμε και αδέρφια. Δεν έχουμε ένα μεγάλο αδερφό. Ναι. Έχουμε κι άλλο. Τι αστείος που είσαι, μαλάκα. Ω, μούρα. Δεν τα είδες. Τα είδα, απλά βαρέθηκα να τα πάρω, ξέρεις που θα μούρα έχω πάνω μου. Πώς. Τόσο, ένα μηδέν. Ω, 24. Λοιπόν, κάτσε να πάρουμε λίγο πέτρα ακόμα. Και όταν βρούμε αέρα να το στοιχίζουμε. Ελπίζω βασικά, Χρήστο, να έχουν ψηθεί τα κρέατα, Ναι, λογικά. Και όχι να έχουν παραψηθεί. Θέλω κάτι... Μπέρις εγώ πέρα γιατί είναι αφροδισιακά μου, σηκώνω την πούτσα για να μπορώ να γαμάω τους υπότες. Τι λες ρε. Κοιμάται. Λοιπόν. Για να δοκιμάσουμε την πιζόλα. Βρήκαμε iron κυρίε και κύριοι, τον πανό. Θα κάνουμε λοιπόν upgrade. Upgrade. Το fire pit. Fireplace, το έχω βάλει ήδη τέτοιο. Iron και... Θα πάρω τα κρεβάτια από εδώ, θα χρειαστούμε το χώρο. Το ένα θα το πάρω, το ένα το βάλεις. Πώς δέχει παπούλησε, το χώρο. Το χώρο. Κάτσε γιατί είμαι full inventory. Γιατί έχω τεν. Γιατί φτιάχνετε τώρα γι' αυτό. Α, χρήζεται μόνο. Βάλτε εδώ πέρα πίσω από το βράχο μαλακά. Βάλτε εδώ έτσι. Μια σακούλα εκεί βάλτε θέλω λίγο. Μην πάρεις λίγο τσακούλα λίγο μπορείς. Γιατί να το πάρω γιατί όχι. Τα θέλω γι' αυτό απλά άφησα δεν είχα χώρο στο inventory. Καργιόλης που είσαι. Πάρα να τζάβρνεις στη μούρδα. Καργιόλης Χρήστο. Μην το κάνεις αυτό Δεν το κάνεις. Πήρα τη φωτιά. Θα φτιάξω μαστίγιο και σε μαστιγό, ναι. Ναι, χτύπησα και καλά, πήρα φωτιά, ναι, εντάξει. Ναι. Κάναμε upgrade, αλλά δεν μου φτάνει αυτό. Πάμε ένα ακόμα upgrade, χρήση να το κάνουμε μεγάλο φούρνο. Να χτίσουμε το. Φούρνο, θα γίνει φούρνο. Σμέλτερ θα γίνει. Να λιώσουμε το iron, πώς θα λιώσει το iron, να λιώσει. Καλό upgrade βλέπω. Το iron που. Το πήρα. Α. Να κάνουμε μετά upgrade και αυτό εδώ. Λοιπόν. Δεν μας ευχαριστούν ακόμα. Πρέπει να κάνουμε ένα upgrade ακόμα. Δεν θέλει 4 iron ingot και 80 wood. Οπότε, κάτσε να λιώσουμε λίγο το iron. Επιτέλους, φούρνη. Μεγάλη φούρνη, έτοιμη για να λιώσουν. Αυτός εδώ είναι για να μας δίνει φαΐ. Επίσης, ναι, αυτός ο φούρνος είναι για το φαΐ, ο άλλος είναι για το iron.
Και επίσης θα ήθελα να πω πως πλέον έχουμε νέο βασιλιά. Έχουμε τον κύριο Μπράου Μοφάσερ, ο οποίος έβαλε το tax τους φόρους στο 1% το 2%. Καλύτερος ένας βασιλιάς. Και μας ονόμασε Μπολιτάρια. Μπολιτάρια. Ναι, ονόμασε την περιοχή, το, βασικά το νησί Μπολιτάρια. Η Μπολιτάρια. Αλλά δεν ξέρω. Να ξέρετε, κάποια στιγμή εμείς θα γίνουμε κακοί. Βασικά είναι κακοί είμαστε. Γιατί στο φόρουμ εγώ είπα ότι θα γίνω evil κάποια στιγμή. Κι εγώ villain. Όταν γράφτηκα villain. Βίλεν. Βίλεν, πούτσεν. Θα γίνουμε πούτσε. Θα γίνουμε πούτσε μεγάλε. Και θα καθοδούμε. Είστε ξένα κορμάκια. Κόψε ξύλο. Αυτό δεν είναι συγκεκριμένο. Θα κόψω το δίπλα εγώ με πιο πάντα. Μου ξέρω, έχω μάθει να κάνω PVP, μου έλεγα. Σε αρέσει να κάνει PVP. Έχω μάθει να κάνω PVP. Και εγώ έχω μάθει να κάνω PVP, αλλά δεν θα το χρησιμοποιήσουμε για πολύ καιρό ακόμα. Δίκιο έχει το που λέει στο τσάτο άλλο, αλλά το παρακάμπημα. Τι λέει? Also don't NLR. Τι σημαίνει αυτό NLR? NLR είναι το new life rule, δηλαδή αν πεθάνω εγώ δεν μπορώ να έρθω πάλι εδώ πέρα για να σου πω πυροβολάθος, με σκοτώσανε. Είναι το new life rule, φίλε, δηλαδή αν πεθάνεις ξεχνάς τα προηγούμενα που είχες με τον... Ωχ, τι στο καλό. Ξεχνάς τα προηγούμενα που είχες με τον αυτό που σε σκότωσε ή με κάποιον. Γιατί είσαι νέος παίκτης, δεν είναι ο ίδιος. Και okay, καλή φάση. Εσύ είναι roleplay, οπότε θα... Για θα κάνουμε roleplay. Θα ναι. Λοιπόν, κάτσε να κάνουμε τώρα εμείς upgrade. Πιστεύω να έχει βγει το iron. Έχει βγει μόνο ένα, έχουμε μόνο δύο, αλλά δύο θα κάνουμε upgrade. Μπράβο. Γιατί δεν βάζουμε και στις δύο φούρνους το ίδιο πράγμα. Κάτσε, αφού ένας φούρνος είναι free, it's a free. Αφού είναι free ο φούρνος. Ναι, παλέκα... Βάλε ένα μισό iron μέσα εδώ. Δεν έχω iron πάνω μου πρώτον, αλλά δεν θέλω να κάνω ένα chest. Θα κάνω ένα chest εδώ πέρα λοιπόν. Δεν είναι γύρω αυτό άτομο. Θα δώσουμε τα... Πόσα να πάρουμε, να πάρω τα μισά. Τα μισά, ναι. Θα πάρω τα μισά. Πότε με LT half. Ωχ, τόσο καλό, άμα το βλέπεις αυτό, ήταν αγγελίο. Σκόνη iron. Να τελειώσουμε. Να πάρει και αυτό εδώ πέρα φωτιά να κάψει. Να μας βάλει και αυτό iron. Πιο γρήγορα γίνεται έτσι. Μπορούμε να κάνουμε βασικά το καλύτερο forge σε όλο το νησί. Ναι, βασικά. Είμαι blacksmith, φίλε. Καλύτεροι blacksmiths. Και να πουλάμε μετά για να είμαστε bosses. Τα πιο δυνατά όπλα, φίλε. Άλλο ένα iron θέλω. Ένα ακόμα μόνο. Ένα iron θέλω για να κάνω το upgrade. Να ψηθεί, να ψηθεί. Έχω τρία γαμά κοτόπουλα, δεν το προσέξα. Γαμά τρία κοτόπουλα. Έχω τρία γαμά κοτόπουλα, λέω, δεν το προσέξα. Δεν πειράζει, όταν τελειώσει το iron. Ναι. Όχι, μια αρκούδα, λέω. Πού την είναι. Σκότωμα, με τη μία. Τι. Στοχεία ίδια. Να γνωρίζει τελώ το παράλληλο. Κοίτα το παράλληλο. Ωχ! Αυτή χακάρι, αυτή έκανε τηλεπόρτ. Ωλα καλό. Εντάξει έχει... Ποιος κρέτη έχει. Χα, χιτζωτιά. Ωραία. Δεν έχω full inventory, πώς και να έχεις full inventory, λέει, για να τα χάσουμε. Boom. Είναι hardcore server, δίνει λίγα πράγματα η αρκούδα. Σε έναν άλλο λέει, είναι τσπαναγιά στα μάτια. Μου έδωσε βασικά 5 κρέατα, απλά είμαι τυχερός εγώ και παίρνω πρώτα τα πράγματα, μην ανησυχείς. Δίνει και πράγματα. Έχει πουστάκι εσύ της παρέας, ξέρω. Επίσης, να ξέρεις, ανάμεσα στα κρεβάτια μας και δίπλα έχω βάλει ένα chest που έχει πολλές μπριζόλες μέσα. Ένα upgrade, βρε μαλάκα, ένα upgrade επιτέλους. Το τάναρι. Πουτάναρι. Το πουτάναρι. Να κάνουμε τίποτα εργαλεία, ίσως. Όχι. Ναι, αλλά εδώ πέρα λέει πως... Να φτιάξουμε το... Έγινε ένα iron, λέει, αν θες, έλα πάρ' το. Όχι, άστε να... Να φτιάχνουμε λίγο, θα αλλάξουμε μεριά, θα αλλάξουμε μεριά στους φούρνους, δεν κάνει... Βασικά όλα θα τα αλλάξουμε, γιατί τώρα είναι, πρέπει να γίνει και το σπίτι κάπου, αλλά... Ναι. Μετά από πολλή ώρα λοιπόν κυρίες και κύριοι, κάθαμε και κάναμε λίγη δουλειά, έλειωσε το iron, χρησιμοποίησαμε λίγο... Κοίμαμε πάνω στο φούρνο. Κοίμασα πάνω στο φούρνο. Μέσα sleeping bag. Ναι. Αυτό είναι. Έχουν λιώσει ρε φίλε αυτά εδώ. Α, λιώσανε. Καλά το είπα φίλε. Καλά στο είπα εγώ ότι ο Κίτσας της Μαρίτσας ήταν κακός. Ποιος είναι ο Κίτσας, δεν ξέρω. Φίλε σου. Φιλαράκι μου καλό, ο Κίτσος της Μαρίτσας. Λοιπόν, έχουμε κάνει fully upgrade το αρχιπαπάριο αυτό εδώ. Ποια αυτή η Μαρίτσα ρε που είναι. Δεν ξέρω. Έχω βγάλει cobblestone και θα αρχίσουμε να χτίζουμε το σπίτι μας, παιδιά. Δηλαδή θα κάνουμε μόνο τη βάση στην ουσία από κάτω του σπιτιού, έτσι. Βασικά το πάτωμα είναι ξύλινο ή πέτρινο.
Εγώ λέω να είναι ξύλινο, πάτε με να μπορούν τα πόδια μας. Ξέρω εγώ ρε φίλε. Δεν ξέρω. Χέντι, όπως και να έχει, όπως και να έχει, να το αρχίσουμε. Κάτσε να φύγει το κολόδερο αυτό εδώ γιατί με ενοχλεί. Να κάνουμε ένα μεγάλο μπαλκόνι θέλουμε να αρχίσει. Incorrect password. Πες το password μάλλον κατάλληλα εδώ πέρα που κάνουμε βίντεο να μπουν όλοι μέσα. Παιδιά αυτό είναι, κάνουμε χαλά στο server και μπείτε. Σπάστε τα όλα. Βάλτε παντού σε μέσα να λέει Bullet Gaming Club was here, bitches. Πώς είναι αυτό το head? Bro, Mufasa. Asher. Asher. Μα ξέρεις φίλε κάτι μαύρο εκεί πέρα φιλουρή, ένας λευκός βασιλιάς. Ωχ, μα είναι καρκούδα, Χρήστο. Όχι, μάμα τώρα ξυπνά τώρα, αμφιβάλλοντας. Μια, φύγε βρώμα, με πετύχεις. Με πετύχεις, μπράβο, με πετύχει βρώμα. Μα αφήνει να μπω σπία. Να πάω στο φούρνο, μάλακα, μαζί σου εδώ, να γλιτώσω. Παραλύνω από το password. Είσαι μαλάκα. Γιατί ξέρω να σου πει, παίζουμε, να το έχουμε πει κιόλα. Βασικά έχει wireless, τι σερβερ, τι σημαίνει και να το ξέρουμε. Σιγά σιγά. Να έχει ρε φιλαράκι. Απλά οι admins ήταν ηλίθιοι και βάλανε και password μέσα για κάποιο λόγο. Αλλά δεν το. Πιάνει εδώ πέρα πάνω καριόλα. Βρώμα. Κάτσε εκεί πέρα και φάτον μου. Βρωμιάρα αρκούδα μαζί. Κάνει και σπον δίπλα μα η βρώμα. Ναι, κάνει σπον εδώ. Πολλά σπον. Βασικά όπου και να σου πει να έχει αρκούδε. Πάλι καλά που μου έδωσε flax μαλάκα και bear hide και leather hide και meat. Έδωσε πράγμα αυτή, φαράδωσε πράγμα φίλε. I've got the G's, πολύ meat, πάρα πολύ meat. Υπερβολικά πολύ meat. Αίμα δεν μου δώσε μόνο. Τι να το κάνεις? Εντάξει, μην πειράζει. Στον τάφο της μακάρι να το πάρει. Το πήρε στην ουσία. Δεν έχει τάφο. Εγώ αρέσει τάφο. Επίσης δεν έχουμε bandage, ε, πλέον. Γιατί, α, ναι, ούτε εγώ έχω. Έχω χτυπήσει πολύ άσχημα τα πόδια μου, δεν μπορώ να τρέξω. Ούτε πρέπει να μαλάκα. Δεν μπαίνει. Δεν πειράζει. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ μέσα είμαι. Ούτε χειμώ πάνω σε ένα κρεβατάκι. Ποσός με ενδιαφέρει για σένα. Εγώ πήγα πέτω το νεράκι μου, κοιτά το βασιλιά εκεί πέρα και αρωματίζομαι ρε φίλε. Να ξαφνίσω, ναι, και εγώ αρωματίζομαι. Ναι, αρωματίζομαι για το. Α, ναι, παιδιά, βγήκε το GTA, ρε. Εντελώς θα στείλει το παιχνίδι. Εντάξει. Δηλαδή τώρα, ναι, στον αδερφό μου, θα σου ευχηθεί κάλλιστα καρκίνο. Τέτοια φάση. Φαντάσου. Κάτσε να φτιάξουμε πάνω το μπαλκόνι. Σου ευχηθεί καρκίνο, λέει ρε, μαλίκ. Επίσης, παιδιά, θα φέρουμε και κόσμο εδώ. Λοιπόν. Ναι, παιδιά. Μιλάμε τώρα. Πρέπει να μεγαλώσει το Greek community και να φτιάξουμε στρατό. Θα κάνουμε στρατόπεδα εδώ πέρα. Τέλος της εργασίας. Ω, μαλάκα έκλεισε. Καταλάβω το παιχνίδι. Μόνο του. Μόνο το μπαλκόνι θα είναι 8. Τι 8. Α, κάνεις. Ορματίζει ή χτίζει τώρα. Χτίζω. Α, καλή φάση. Κύριε, λες. Αρκετά αρωματισμός έγινε. Ναι, όντως. Τι λες. Λοιπόν. Είδα μου δώσει πέτρα. Ε? Είδα μου δώσει πέτρα. Φίλε, ωραίο. Ίσως και να έχω λίγο, αλλά κοιμάμαι σε ένα sleeping bag. Τώρα μπαίνω, ρε. Μην πας σκοτώσω μία εδώ. Μην με σκοτώσεις, πας κοιμάμαι σε sleeping bag. Επίσης να κοιμάσαι sleeping bag, ρε φίλε, άκου ανδραλής, άκου. Κοιμάσαι καραφλός, ρε μαλάκα. Φοράς περούκα, δεν ξύπνησες. Τι ασχέσεις που είσαι. Μετά από πολύ ώρα γύρω στην κύριο Χρήστος φτιάξει armor. Armor, όπως βλέπετε είναι leather, μάλινο. Βασικά δερμάτινο. Πήγαμε κυρίε και κύριοι, φέραμε iron, πολύ iron. Το βάλαμε εδώ πέρα και ψήνεται. Είναι χαμός. 600 από εδώ και. Πώς είναι από εδώ? 400-500 κάτι. 600 και από εδώ, δηλαδή ένα χιλιάρικο και. Θα βγάλει 1200. Φέραμε και πάρα πολύ ξύλο. Το μόνο που μας λείπει είναι η πέτρα. Θα πάμε να φέρουμε χρήση πέτρα. Και θέλουμε έχουμε και όλοι. Έχουμε αρχίσει εδώ να φτιάχνουμε τη βάση. Το που θα μπει δηλαδή. Α, εδώ άρχισε. Όλο από κάτω δεν ξέρω να γίνει dungeon. Τι να αρχίσω. I'm horny. Ενώ άρχισες να χτίζεις. Ναι. Θα το δεχτώ. Και τώρα θα χτίσουμε λίγα μπλοκάκια ακόμα. Πήγαινε φέρε πέτρα Χριστό. Όχι, και πέθανε ο King μας. Πέθανε. Και αυτός, παιδιά έχουν αλλάξει, μιλάμε πολύ βασιλιάδες. Δηλαδή. Ναι, υπάρχει βασικά, μια αστάθεια πλέον στο σερβερ. Γίνονται πολλές επιθέσεις σε εσά. Επιθέσεις από πολλούς. Και εμείς γενικότερα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε στρατό.
Δεν ξέρω αν το είπα και πριν. Είμαστε τρεις φαντάρι. Όχι, είμαι ένας βασιλές, εγώ και είστε δύο φαντάρι. Πώς σου φανήκε? Εγώ δεν είμαι φαντάρι, είμαι σερ. Είσαι σερ. Σερ φαντάρος είσαι. Σερ φαντάρος λέει. Κύριε φαντάρε. Κύριε υπουργέ. Γενικότερα θα κάνουμε μια παράκληση και στο κανάλι όποιος θέλετε να το αγοράσετε το παιχνίδι να μπει το στρατό. Δηλαδή θα είναι τιμή μας όσοι το αγοράσετε και όσοι το πάρετε. Το συγκεκριμένο παιχνιδάκι. Να παίξετε μαζί μας. Να παίξετε μαζί μας, να μπει το στρατό. Να στυπάς εδώ πέρα. Να γίνει σημαία σε αυτό εδώ. Και να πάμε να πάρουμε εκείνο και το βράχο. Το οποίο γαμάει. Λοιπόν, οπότε πάμε να χτίσουμε λίγο το μπαλκόνι. Δεν θα δείξω καν αν θα είναι μπαλκόνι, ρε φίλε. Μπορεί να είναι και βάση του σπιτιού αυτή εδώ. Πιο πολύ στο καλό ήταν πάνω. Αυτό. Ποιο? Ήταν axe. My axe. Ήταν ένα Warhammer axe στον αέρα, θα το πάρω. Son of Gloin. Τόσο ψηλό νομίζω καλά πάει. Στο καλό να θυσολήφθες. Παίξε σωστά ρε μαλάκα. Που είναι ένα σκατός εδώ πέρα μαλακισμένο. Τι σου κάνω καημένος? Εδώ κυνηγούσα ένα τέρας και εδώ έφερε πάνω μου και τρέχει τώρα. Σωρά μιλάς τώρα. Πάω κι εγώ πάνω το έτσι. Είναι όντως, σκατός εδώ φίλε τότε. Τέλος πάντων, σε αυτό το σημείο να σας αποχαιρετήσουμε, να κλείσουμε και το επεισόδιο εδώ. Στα επόμενα επεισόδια θα φτιάξουμε σπίτι κλπ. Αυτά είναι η αρχή βασικά. Σας άρεσε, είναι η αρχή μια νέα σειράς. Και όπως είπα και πριν, παιδιά, όποιοι θέλετε να μπείτε στο στράτευμα, αγοράζετε το παιχνίδι μας, μιλάτε, κάνετε απλά στο φόρουμ που θα υπάρχει στο description κάποια στιγμή. Άμα δούμε ότι υπάρχει ενδιαφέρον, θα το βάλουμε. Και μέχρι τότε να περνάτε καλά. Αυτά από εμάς. Καλή σήμερα.